Είναι η μόνη δημοσκόπηση, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, η οποία διενεργήθηκε μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων και την προκήρυξη ουσιαστικά των εκλογών. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα, παρακαλώ. Και το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι οι νέες εκλογές, πρώτον, θα δώσουν αυτοδυναμία. Οι απαντήσεις είναι ναι, 10,4%. Θα οδηγήσουν σε νέα συνεργασία, σε συνεργασία μάλλον 51,6%. Θα οδηγήσουν και πάλι σε αδιέξοδο, αυτό πιστεύει το 32,2%. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, το επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Το ερώτημα είναι, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτο στις εκλογές? Και η απάντηση είναι, ΣΥΡΙΖΑ, 43,4%. Νέα Δημοκρατία, 39,1%. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, 15,1%. Την επόμενη κάρτα, μια κάρτα η οποία νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή. Ο κόσμος από τη μία πιστεύει 44,1% ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Την ίδια ώρα όμως, στο ερώτημα ποιο κόμμα θα θέλατε να βγει πρώτο, το 28,1% απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Το 26,7% ο ΣΥΡΙΖΑ, το 10,7% το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το 3,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνεχίζουμε και με τους υπόλοιπους, το 1,7% η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Αριστερά το 3% και άλλο κόμμα το 4,3%. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Το ερώτημα είναι, ποια κυβέρνηση συνεργασίας θα προτιμούσατε να προκύψει από τις επόμενες εκλογές? Και οι απαντήσεις είναι, κυβέρνηση αριστερά με βασικό πόλο τον ΣΥΡΙΖΑ 28,7%, κυβέρνηση κεντροδεξιάς με βασικό πόλο τη Νέα Δημοκρατία 23,4%. Μια οικουμενική κυβέρνηση το 41,8%, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 6,1%. Είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι στην ουσία η μισή ψηφοφόρη, ένας στους δύο, επιθυμεί μια οικουμενική κυβέρνηση από τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποσοστία κατανομή. Δηλαδή σε μια περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, ζητείται η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση για να λυθούν. Έτσι. Το θεωρώ ότι είναι η χθεσινή έρευνα, αυτό που δείξαμε στο πρώτο μέρος. Ο κόσμος θεωρούσε ότι δεν έγινε συμμαχική κυβέρνηση, όχι επειδή τα κόμματα είχαν αγεφύρωτες τις διαφορές, αλλά για μικροκομματικούς λόγους. Επειδή δεν ήθελα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι, παραμερίστε τις διαφορές και κοιτάτε να δείτε τι σας ενώνει. Κατεβαστείτε στην πράξη το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι. Διότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, εάν υπήρξε επί της ουσίας σεβασμός του αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε στις 6 Μαΐου. Θυμίζω στη χθεσινή δημοσκόπηση, το χθεσινό κομμάτι της δημοσκόπησης που παρουσιάσαμε, το 80% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι δεν έχουμε κυβέρνηση για μικροκομματικούς λόγους και μόνο. Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν κατάφεραν τα κόμματα να συνεννοηθούν. Το κρίσιμο ερώτημα, Αντώνη, ξέρεις ποιο είναι, και νομίζω ότι έχουμε μια απάντηση από το χθεσινό ερώτημα που τέθηκε από την εκπομπή σου και από την δημοσκόπηση. Εάν αυτή η σαφής πλειοψηφία του κόσμου που ήθελε να σχηματιστεί κυβέρνηση θα τιμωρούσε σε εισαγωγικά αυτούς στους οποίους καταλογίζει την ευθύνη για το ότι δεν έχουμε. Αυτό... Και νομίζω έχω ότι την εντύπωση στη συνέχεια, στην πορεία θα απαντηθεί αυτό το έχουμε. Πρόθεση ψήφου λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 23,1%. ΣΥΡΙΖΑ 21%. ΠΑΣΟΚ 13,2%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,2%. Δημοκρατική Αριστερά στο 5,6%. Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,1%. Χρυσή Αυγή στο 4,3%. Από εκεί και πέρα, Δημιουργία ξανά του κ. Τζίμερου στο 1,8%, Οικολόγοι Πράσινοι στο 1,6%, Δημοκρατική Συμμαχία στο 1,4%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1,3%, Δράση στο 0,9% και άλλο κόμμα σε πολύ μικρότερο ποσοστό, μικρότερο κόμμα 2%. Ένα μεγάλο ποσοστό βεβαίως, δεν έχω αποφασίσει, αδιευκρίνηστη ψήφο στο 8,7%. Να το ξαναπούμε από την αρχή, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία στο 23,1%, ΣΥΡΙΖΑ 21%. 13,2% για το ΠΑΣΟΚ, 7,2% για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 5,6% Δημοκρατική Αριστερά, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,1%, 4,3% για τη Χρυσή Αυγή, Δημιουργία ξανά στο 1,8%, Οικολόγοι Πράσινοι στο 1,6%, Δημοκρατική Συμμαχία στο 1,4%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο 1,3%, η δράση του κυρίου Μάνου στο 0,9%, δεν έχω αποφασίσει, στο 8,7% και εδώ, Θωμά Γεράκη, έχουμε μια σημαντική ανατροπή σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτο κόμμα. Ναι, κοιτάξτε, το κυρίαρχο είναι οι μεταβολές. Λέμε ότι ζούμε μια μετάβαση αυτή τη στιγμή και βλέπουμε μεταβολές σημαντικές σε πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή, μεταβολές που για να τις δούμε σε δημοσκοπήσεις θα πρέπει να περάσουν μήνες σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα περνάνε μέρες και αλλάζουν τα πράγματα. Βλέπουμε μια σαφή αύξηση βέβαια των δύο πρωταγωνιστών, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα κόμματα τα οποία φαίνεται στα μάτια των πολιτών ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος σε κάποια κυβερνητική λύση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Σημαντικά όλα τα κόμματα τα οποία έμειναν εκτός Βουλής, πώς διαμορφώνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη σημαντική άνοδο και φτάνει στο 23,1, από πού παίρνει με λίγα λόγια? Ναι, ναι, καλά.
μετακινήσεις προς τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ βλέπουμε ένα 85% συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η συσπήρωση. Ότι στους 100 που την ψήφισαν το 6 Μαΐου ή 85 λένε θα την ξαναψηφίσουν. Και από εκεί και πέρα παίρνει ελάχιστα από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το 1% του ΣΥΡΙΖΑ και το 1,3% του ΠΑΣΟΚ, το 16,7% των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ένα σημαντικό ποσοστό που βέβαια, το 8,3% της Χρυσής Αυγής, το 4,3% της Δημοκρατικής Αριστεράς και εδώ το 21,8% όλων των κομμάτων, του 19% δηλαδή των κομμάτων που μείναν εκτός. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή και καλά κάνουμε, το συνδέουμε και με γεγονότα. Και η ιστορία που έγινε με το περίφημο έγγραφο για το σενάριο Β και την αντιπαράθεση με την Προεδρία της Δημοκρατίας και οι χειρισμοί που έγιναν από την πλευρά του κ. Καμένου σε όλη αυτή την περίπτωση. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο. Έχει από την κάρτα, εδώ να δούμε πώς διαμορφώνεται. Από πού παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και πώς εμφανίζεται το ποσοστό της αυξημένο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις εκλογές. Έχει μια συνοχή της τάξης του 76,2%. Σημαντική συνοχή. Ναι, κατά τη μικρότερη της Νέας Δημοκρατίας, διότι εμφανίζει ένα 6% διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ και την Δημοκρατική Αριστερά. Αλλά όπως βλέπετε στην κάρτα, παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από το ΚΚΕ. Ένα τεράστιο ποσοστό. 31,9. Ναι, ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Είναι συγκλονιστικά μεγάλο. Ναι, είναι συγκλονιστικά μεγάλο. Αν είναι κανείς και πόσο συμπαγές είναι το εκλογικό σώμα του ΚΚΕ. Νομίζω ότι εξηγείται λόγω της στρατηγικής των συμμαχιών. Παίρνει το 14,5% της Δημοκρατικής Αριστεράς, το 8,3% των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι, το 10% των Ελλήνων, το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, 1,2% από τη Νέα Δημοκρατία και ένα ποσοστό της τάξης του 12% των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής, του 19%. Να πω ότι αυτή η μετακίνηση δεν είναι σαν τις μετακινήσεις που βλέπαμε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν παίρνουν τις βαλίτσες στις ψηφοφόρες να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Προφανώς. Είναι επιλογή στις συγκεκριμένες συνθήκες, στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή είναι για μια μέρα. Πάντως, Θωμά, νομίζω ότι βρήκαμε αυτό το στοιχείο, το βρήκαμε και στο εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, την πιο σημαντική κάρτα της βραδιάς. Καταρχήν, εξήγησέ μας ποια διαφορά της πρόθεσης ψήφου από την εκτίμηση ψήφου. Κοίταξε, έχουμε κάνει μια απλή μαθηματική πράξη. Έχουμε αφαιρέσει το λευκό άκυρο, το οποίο δεν μετράει στην κάλπη έτσι κι αλλιώς, και έχουμε υποθέσει ότι με χαμηλό ποσοστό έχουν ψηφίσει όπως και αποφασισμένοι. Μάλιστα. Δεν κάναμε δηλαδή καμία υπόθεση εργασίας περίπλοκη. Αφαιρέσαμε το ποσοστό το λευκό άκυρο και το δεν έχω αποφασίσει. Για να έχουμε μια αίσθηση το πώς θα ήταν τα πράγματα με ποσοστά λίγο πιο κοντά στην κάλπη. Λοιπόν, πάμε στην εκτίμηση ψήφου, παρακαλώ, να δούμε την κάρτα. Η Νέα Δημοκρατία στο 26,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 23,7%. Το ΠΑΣΟΚ στο 14,9%. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες το 8,1%, η Δημοκρατική Αριστερά 6,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,8%, η Χρυσή Αυγή στο 4,8% και εκτός Βουλής πλέον, Δημιουργία Ξανά στο 2%, Οικολόγοι Πράσινοι στο 1,8%, Δημοκρατική Συμμαχία στο 1,6%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1,5%, η Δράση στο 1,1% και άλλο μικρότερο κόμμα 2,3%. Να διαβάσουμε ξανά παρακαλώ τις κάρτες. Νέα Δημοκρατία 26,1%, ΣΥΡΙΖΑ 23,7%, ΠΑΣΟΚ 14,9%, Ανεξάρτητοι Έλληνες το 8,1%, Δημοκρατική Αριστερά 6,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,8%, Χρυσή Αυγή 4,8%, Δημιουργία Ξανά στο 2%, Οικολόγοι Πράσινοι 1,8%, Δημοκρατική Συμμαχία 1,6%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1,5%, Δράση 1,1%, μικρότερο κόμμα στο 2,3%. Είναι μια εντυπωσιακή πραγματικά ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, Θωμά Γεράκη, και σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι. Καταρχήν βλέπουμε εδώ μια σαφή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν βλέπουμε δύο πόλους, ξεκάθαρα, αυτό που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα, δύο πόλους. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και γύρω τους οι υπόλοιποι. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια σταθεροποίηση και μια ελαφρά τάση αύξησης του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε μία μείωση των ποσοστών των ανεξάρτητων Ελλήνων του κ. Σταθεροποίηση της Δημοκρατικής Αριστεράς και από εκεί και πέρα όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα και κυρίως αυτά που δεν μπήκαν στη Βουλή βλέπουμε μία κατάσταση την οποία θα μπορούσε κανείς λίγο... Μία κατάρρευση θα την πούμε ξεκάθαρα γιατί είναι μία κατάρρευση. Δούμε μία συγκριτική κάρτα εξαιρετικά χρήσιμη κυρίες και κύριοι. Είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στις εκλογές έλαβε 18,85%, στις 9 Μαΐου στη δημοσκόπηση έλαμβανε 20,3%, στις 17 Μαΐου σήμερα λαμβάνει 26,1%. Μια σαφής αυξητική τάση. Βεβαίως. Εποφελήθηκε από την αγωνία του κόσμου για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση ή όχι. Είναι σαφές εδώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στις εκλογές έλαβε 16,78%, στην πρώτη δημοσκόπηση του Α σε 9 Μαΐου 27,7%, σήμερα 23,7%. Αυξητική τάση και του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε, παρατηρούμε ένα πικ εδώ σε 9 Μαΐου. Σε σχέση με τις εκλογές, βέβαια. Είχαμε πει όμως ότι ήταν μια δημοσκόπηση σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντολή. Δεν υπήρχε το ενδεχόμενο των εκλογών, αλλά το ενδεχόμενο μιας αριστερής κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπ' αυτή την έννοια, επειδή ακριβώς είμαστε και μετά, αμέσως μετά από μια εκλογική αναμέτρηση με εντυπωσιακά ωφέλη για το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ φυσιολογικό αυτό. Ωστόσο όμως, αν παρατηρήσουμε και συγκρίνουμε το αποτέλεσμα των εκλογών με τη σημερινή επίδοση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ σαφή αυξητική τάση. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές έλαβε 13,18% στην πρώτη δημοσκόπηση του Α σε 9 Μαΐου 12,6%. Σήμερα είναι στο 14,9%. Είναι σχετικά σταθερό το ΠΑΣΟΚ, ναι, και με μια μικρή, ενίσχυση, πούμε, σε σχέση με το ποσοστό του. Επόμενα κόμματα και τα έχουμε τη σειρά. Μισό να πούμε και τα υπόλοιπα, μισό λεπτό Θωμά, και θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 10,61% στις εκλογές, στο 10,2% στις 9 Μαΐου, με μια μικρή πτώση σήμερα στο 8,1%. Σαφής αδιάλειπτη πτώση, έτσι. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, το οποίο έλαβε 8,48% στις εκλογές, 7% έλαβανε σε 9 Μαΐου, 5,8% σήμερα. Το ίδιο παρατηρείται και για το ΚΚΕ. Βλέπετε, δηλαδή. Η Χρυσή Αυγή 6,97% στις εκλογές, 5,7% σε 9 Μαΐου, 4,8% σήμερα, είναι μια πτωτική τάση. Άρα λοιπόν και τα τρία κόμματα που αναφέραμε, το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η μείωση των ποσοστών τους στατιστικά αισθητή. Να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Δημοκρατική Αριστερά 6,11% στις εκλογές, 4,9% σήμερα, λίγο πάνω από το ποσοστό της εκλογές. Μια σταθερότητα τη χαρακτηρίζει. Οι Οικολόγοι Πράσινοι 2,93% στις εκλογές, 1,7% στην πρώτη δημοσκόπηση, 1,8% σήμερα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός το 2,9% στις εκλογές, το 2,3% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 1,5% σήμερα. Δημιουργία ξανά στο 2,55% στις εκλογές, το 1,5% στην πρώτη δημοσκόπηση, στο 1,6% σήμερα. Από εκεί και πέρα, η Δημοκρατική Συμμαχία στο 2,15% στις εκλογές, το 1,8% στην πρώτη δημοσκόπηση, το 1% σήμερα. Η Δράση του κυρίου Μάνου στο 1,8% στις εκλογές, 1,3% στην πρώτη δημοσκόπηση, 1,1% σήμερα, άλλο κόμμα 6,69%, 2,3%. Και το ποσοστό των μικρότερων κομμάτων βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλότερο σχέση με τις εκλογές. Ναι, Μπαμπή. Αντώνη. Θα έχουμε κυβέρνηση και τι κυβέρνηση θα έχουμε, Θωμά Γεράκη, θα πει κάτι. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση οι συνεχείς μεταβολές και η αστάθεια των μεγεθών στη δημοσκοπήση. Τώρα, εσύ ως δημοσκόπος είσαι βέβαιος ότι και στην επόμενη δημοσκόπηση θα δούμε σε μερικές ημέρες η τάση θα είναι ίδια, ή μπορεί να έχουμε μια απόλυτη. Κατ' εμέ δεν υπάρχει τίποτα το δεδομένο. Τίποτα. 30 μέρες. Διαμορφώνεται ένα ερώτημα, διαμορφώνεται ένα ερώτημα, ποιος θα έχει τον πόνους των 50 ημερών. Η πόλωση ως υπόβαθρο θεωρώ ότι είναι δεδομένη με βάση αυτά κτλ. Και έχω την εντύπωση ότι την ψήφο που βλέπουμε, διότι πάμε σε άλλες εκλογές με άλλα κριτήρια. Γι' αυτό. Λοιπόν, στο ερώτημα τι κυβέρνηση θα έχουμε αύριο, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα παρακαλώ. Εάν λοιπόν τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν αυτά τα οποία παρουσιάζονται στη δημοσκόπηση, οι έδρες των κομμάτων θα είχαν ως εξής. Με τον πόνους των εδρών, η Νέα Δημοκρατία στις 123 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ στις 66, το ΠΑΣΟΚ στις 41, οι ανεξάρτητοι Έλληνες 23 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έλαμβανε 16 έδρες, η Χρυσή Αυγή 13 έδρες και η Δημοκρατική Αριστερά 18 έδρες. Πρώτο συμπέρασμα, με βάση αυτές τις έδρες, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπορούν μαζί να σχηματίσουν κυβέρνηση. Βεβαίως χρειάζεται και πάλι κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Γεράκη. Ναι. Κατ' εμέ, το κλειδί φαίνεται καθαρά, το κλειδί είναι το πόνους εδώ. Δηλαδή, είναι το κυρίαρχο, το κόμμα που θα έχει τον πόνους, δεν ξέρω ποιο θα είναι ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμη ποιο θα είναι αυτό. Εάν είναι. Όπως φαίνεται, θα είναι κυβερνήσεις συνεργασίας.